καιρός να αφήσουμε το σούπερ και να κοιτάξουμε μια ιστορία από το παρελθόν. Συγκεκριμένα μια ιστορία που κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει για έναν χαρακτήρα που αν και δεν είναι διάσημος, είναι το κύριο συστατικό που δημιούργησε τον κόσμο του Dragon Ball. Φυσικά και μιλάω για τη γυναίκα που έδωσε ζωή στον πρωταγωνιστή και φυσικά δεν αναφέρθηκε σε κανένα σημείο της σειράς μέχρι ο Ακίρα Τοριάμα να αποφασίσει να δώσει τη δική του έκδοση της ιστορίας του Μπάρντοκ. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά ο Μπάρντοκ δεν δημιουργήθηκε από τον Τοριάμα. Η πρώτη του εμφάνιση ήταν σε ένα τηλεοπτικό special. Ο ίδιος ο Τοριάμα, βλέποντας το special, ενθουσιάστηκε με το χαρακτήρα του Μπάρντοκ και συνέχεια αποφάσισε να το συμπεριλάβει στην ιστορία του. Παρ' όλα αυτά, εξήγησε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να δημιουργήσει έναν τόσο τραγικό ήρωα. Η αλήθεια για τον Τοριάμα είναι ότι σαν συγγραφέας οι ικανότητές του είναι περιορισμένες. Του αρέσει το χιούμορ, αλλά και οι φάρσες, όμως περισσότερο απ' όλα του αρέσει να παρουσιάζει χαρακτήρες οι οποίοι αν και φαίνονται αδύναμοι, στην πραγματικότητα έχουν απίστευτες ικανότητες. Ένα από τα συγγραφικά μονοπάτια που ο Τοριάμα δεν ήθελε ποτέ να βαδίσει ήταν οι γυναίκες. Σαν άτομο, προσπαθούσε να μείνει μακριά από το να παρουσιάσει γυναίκες στην ιστορία του. Όχι γιατί τις μισούσε, αλλά κυρίως γιατί πίστευε ότι δεν μπορούσε να γράψει τόσο περίπλοκους χαρακτήρες. Κάθε του απόπειρα για την παρουσίαση μιας κοπέλας ήταν είτε για να κάνει κάποιο αστείο, είτε για να παρουσιάσει έναν χαρακτήρα ο οποίος δεν θα ήταν σημαντικός στην πλοκή. Το Dragon Ball είχε πολύ περιορισμένο ρομάντζο και όλες οι γυναίκες που εμφανίστηκαν στην ιστορία είτε χρησιμοποιούνταν για να γεννήσουν νέους Saiyans, είτε χάνονταν γιατί πολύ απλά ο Τοριάμα τις ξεχνούσε. Παρ' όλα αυτά, σε μια προχωρημένη ηλικία, ο Τοριάμα επιστρέφει για μια τελευταία φορά σαν μαγκάκα και μας δείχνει τη νέα του δημιουργία, τον Τζάκο το Διαστημικό Αστυνομικό. Μια κωμική ιστορία που μας δείχνει από πού προέρχεται ο χαρακτήρας, καθώς και πώς έγινε κομμάτι του κόσμου του Dragon Ball, και στη συνέχεια αυτός ο χαρακτήρας παρουσιάστηκε στην ταινία Resurrection F. Στο τέλος όμως του μάγκα υπήρχε μια έκπληξη. Ένα επιπλέον κεφάλαιο που αποτελείται από λίγες σελίδες με τον τίτλο Dragon Ball Minus. Το Dragon Ball Minus αναφέρει κάποιες λεπτομέρειες για τον Μπάρντοκ ή καλύτερα τον νέο Μπάρντοκ, αγνοώντας πλήρως τα δύο special που υπήρχαν ήδη και παρουσιάζοντάς τον ως ένα άτομο που κατάλαβε το σχέδιο του Φρίζα, δίχως όμως να έχει την ικανότητα να βλέπει το μέλλον. Το Minus επίσης μας δείχνει για πρώτη φορά τη μητέρα του Γκόκου και του Ράντιτς, την Γίνε. Το όνομά της, όπως όλα τα ονόματα των Σάγιαν, είναι ένα λογοπαίγνιο για το λαχανικό Νέγκι, δηλαδή Spring Onion. Μία Σάγιαν, η οποία σύμφωνα με τον Τοριάμα δεν ήταν ικανός πολεμιστής και οι απόψεις της για την μάχη ήταν εντελώς διαφορετικές από των υπολείπων Σάγιαν, όπου οι Σάγιανς, όπως γνωρίζουμε, χαρακτηρίζονται ως μια πολεμική φυλή. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό που τράβηξε τον Μπάρντο κοντά της. Η Γκίνε δούλευε σε ένα εργοστάσιο κρεάτων και έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη για τους γιους της. Με τον Μπάρντοκ να ανακοινώνει ότι ο Φρίζερ έχει σκοπό να αφανίσει τους Σάγιανς, η ιδέα της ήταν να στείλει τους γιους της όσο πιο μακριά γίνεται. Μιας και ο Ράντιτς έλειπε μακριά σε μια αποστολή, αυτή και ο Μπάρντοκ στείλανε τον Γκόκου στη γη. Ακούγοντας όλες αυτές τις λεπτομέρειες, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα το χαρακτήρα της, καθώς και πόσο αξιοσημείωτο ήταν για τους Σάγιανς να δουν ένα μη πολεμοχαρή άτομο, το οποίο δεν το κυβερνούσαν τα ζώδια ενστικτά του για τη μάχη και αντίθετα είχε πιο άγνη ψυχή. Αυτή ήταν η Γκίνε, η μητέρα του Γκόκου.